Η Ματίνα Παγώνη βρέθηκε καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής 2 στις 10 το πρωί του Σαββάτου, 29 έκτα. Η πρόεδρος της ΣΥΝΑΠ αναφέρθηκε στην κατάσταση της υγείας του Δημήτρη Κόκοτα, τονίζοντας πως ακόμα δεν είναι σε θέση να βγει από το νοσοκομείο, τρία μήνες από την ημέρα που εισήχθη με ανακοπή. Ο κάθε οργανισμός είναι ξεχωριστός, αντιδρά ξεχωριστά και γι' αυτό δεν μπορούμε να πούμε ότι σε αυτή την νόσο, αυτός θα πάει έτσι. Κανένας δεν το ξέρει, εξελίσσεται. Θέλει χρόνο, θέλει υπομονή και φυσικά και για την οικογένεια του. Είναι πολύ δύσκολο να έχεις έναν άνθρωπο στο νοσοκομείο τόσους μήνες, δεν είναι εύκολο πράγμα, Υπήρχε και η Ματίνα Παγόνη για την κατάσταση της υγείας του Δημήτρη Κόκοτα. Ο Δημήτρης Κόκοτας είναι στη ΜΑΦ. Για του συγγενεί που έχουν ανθρώπου σε αυτέ τι μονάδε και στι απλέ κλίνε, είναι πολύ ψυχοφθόρο να πηγαίνει έρχεσαι και να βλέπει τον άνθρωπό σου σε αυτή την κατάσταση και να περιμένει. Εμεί οι γιατροί ξέρουμε κάποια πράγματα, εσεί από την αρχή λέγατε και ρωτούσατε πότε θα βγει, Ο καθένα θα βγει όταν πρέπει να βγει, τόνισε η Ματίνα Παγώνη. Αυτή τη στιγμή ο Δημήτρη δεν μπορεί να βγει και να πάει στο σπίτι του ή σε ένα κέντρο αποκατάσταση. Θα παραμείνει, θα τον παρακολουθεί η ομάδα που τον παρακολουθεί, θα γίνονται οι εξετάσει και όταν χρειαστεί, τότε οι γιατροί θα δώσουν το OK για να βγει από το νοσοκομείο. Τον αγαπάει πολύ ο κόσμο, απλοί άνθρωποι, κατέληξε η Ματίνα Παγώνη, όσον αφορά το Δημήτρη Κόκο.